Τα πρώτα από τα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να διορθώσει και τη δημόσια εικόνα της, προκειμένου να ξορκίσει και τους δαίμονες από την φτωχή επίδοση στις ευρωεκλογές, ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Μία έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που την τελευταία τριετία έχουν εκτιναχθεί, η οποία αναμένεται να αποδώσει κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ, 250 εκατομμύρια εκ των οποίων θα δοθούν ως κοινωνικό μέρισμα, και επίσης τη μονιμοποίηση ή επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη και υπηρεσίες είναι τα πρώτα από αυτά τα μέτρα. Αναλυτικά, ο Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την επιβολή προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες δίηλησης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε την μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ταξί και στην παράδοση καφέ ως αγαθό. Δεν θα αναφέρω αναλυτικά αυτά τα οποία είπανε, θα σταματήσω στην ουσία και για το πώς θα δοθεί αυτό το κοινωνικό μέρισμα για το οποίο μίλησαν οι πολιτικοί. Σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και σε άλλες ευάλωτες ομάδες σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση το επίδομα που θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη εισφορά 33% στα υπερκέρδη των δηληστηρίων με στόχο την άντληση περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η βασική δικαιούχοι θα είναι οι συνταξιούχοι. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκινά μία άσκηση, διαβάζω στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 9 συγκεκριμένα για σήμερα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πόσοι είναι οι συνταξιούχοι που χάνουν αύξηση των αποδοχών τους από 1η-1η-2025 λόγω προσωπικής διαφοράς. Μόλις ξεκαθαρίσει αυτός ο αριθμός, το ΥΠΕΘΟ θα γνωρίζει ποιες άλλες ευάλωτες ομάδες μπορούν να προσθεθούν στο επίδομα που θα έχει τη μορφή κοινωνικού μερίσματος με την καταβολή του κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Η εκτίμηση είναι ότι η άσκηση αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Καλά, είμαστε για κλάματα, είμαστε τελείως τραγικοί. Έχεις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει, έχουν πετσοκόψει, έχουν λαιλατήσει τα ταμεία των συνταξιούχων, τις συντάξεις, όπως καταγγέλλεται και όπως λέγεται και από τους ίδιους τους συνταξιούχους, και προχωράνε σε άσκηση μέσα στο καλοκαίρι που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα μέχρι το Σεπτέμβρη και στη ΔΕΘ το τι θα υποθεί και λοιπά από τον Πρωθυπουργό, για να ξέρουν από πού κόψανε, τι κόψανε, πόσα κόψανε, αν κόψανε και τι θα δώσουν στους υπόλοιπους. Αυτά πραγματικά μόνο εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι τραγικά αυτά τα οποία λέγονται και οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να τους χτυπάς και μπαλαμάκια. Κύριε Χατζόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρος του Ενδυσίου, κύριος Χατζόπουλος. Σας ακούω. Ναι. Κατά πρώτον, θα ήθελα να πω μία κουβέντα. Ο κύριος Μητσοτάκης ας αφήσει αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι και να πάει στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Κατάργηση προσωπικής διαφοράς και ενσωμάτωση. Δεύτερο, επαναφορά του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους που πεινάνε. Δώρα κύριας. Θυμάστε, το 19 ψηφίστηκε δώρα κύριας κάθε έτος 1,1 δις. Μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μην τα παίρνετε, είναι ψίχουλα, και όταν έγινε κυβέρνηση τα κατήργησε. Άρα 5 χρόνια επί 1,1 που μας χρωστάει, έχουμε 5,5 δις που μας οφείλει. Πάμε παρακάτω. Τι θα κάνει με το αναδρομικά στο φόρο? Τι θα κάνει με τη συντάξη κυρίας θανάτου? Τι θα κάνει με την ΕΑΣ? Θα μας δώσει τα χρήματα που είναι 9,5 δις στην Τράπεζα Ελλάδος? Είναι δικά μας χρήματα. Εκεί αυτά είναι τα θέματα που έπρεπε να απαντήσει. Και αυτά τα τερτύπια, έτσι όπως τα βάλατε και τα διαβάσατε, δεν είναι σοβαρά να τα κουβεντιάσουμε. Δεν είμαστε πέτρες. Είναι δικά μας τα χρήματα. Όλα αυτά που βλέπετε είναι δικά μας. Λέει, οι συντάξεις κυρίας ή θανάτου θα πάρουν το 70% και στα 3 χρόνια θα γίνει το μισό. Μα αυτός που έφυγε από τη ζωή είχε πληρώσει τις ασφαλιστικές φορές.
Τι να με πάρει το 70% όπως λέμε εμείς, μέχρι που να φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Επίσης, πήγαν και κόψανε του δημοσίου και τον ΟΓΑ την τριετία και το ιδιωτικό τομέα δεν έχουν κόψει τα χρήματα. Εμείς δεν ζητάμε να κοπούν τα χρήματα. Εμείς ζητάμε να περάσει η νομοθετική ρύθμιση, να παίρνουμε το 70% και σε αυτούς που το έχουν κόψει να το επαναφέρουν και να πάρουν τα χρήματά τους αναδρομικά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη και να αφήσει τα τερτύπια, τα ψίχουλα. Τώρα μιλάμε για ψίχουλα. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει 250 εκατομμύρια. Τίποτα. Μα δεν θα προλάβει να πάρει κανένα τίποτα. Άρα, όλο αυτό το πακέτο, όλο αυτό που θέλει να περάσει ο κύριο Μητσοτάκη, το είδε στι εκλογέ. Θέλω να σα πω κάτι. Να σα πω κάτι μόνο και θα μου κάνετε ό,τι θέλετε ερωτήσει. Θυμάστε, ο κύριο Μητσοτάκη όταν είχε πάρει το 41%. Είχε πάρει το 58% των ψηφισάτων από τους συνταξιούχους. Σήμερα με το 28% πήγε 34%. Σας διαβεβαιώ ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει ούτε 10%. Γιατί μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Πλέον αυτό το τερτύπι που κάθε έγραφε εφημερίδα παίρνετε αναδρομικά, δεν παίρνετε αναδρομικά, θα τα πάρετε, δεν τα πήρατε, θα δώσει στη μία κατηγορία, θα δώσει στην άλλη. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οι συνταξιούχοι υποφέρουν. Πρέπει να πάει το θέμα να λύσει 2-3 βασικά ζητήματα που έχουν συνταξιούχοι. Όταν λέγαμε το ΕΚΑΣ, τι λέμε, να πάρει κάποιος κύρια και επικουρική πάνω από 900 ευρώ. Να μπορεί να ζήσει. Πέστε μου 500 ευρώ συνταξιούχων και δεν έχει δικό του σπίτι. Τι να κάνει, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πάμε στα φαρμακεία και έχουν ανοίξει Δευτέρια τα φαρμακεία. Γιατί δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τη συμμετοχή των φαρμάκων. Αυτά είναι τα θέματα της κουβέντας. Και όλο αυτό που κάνει και φτιάχνει πάλι ψέματα στους συνταξιούχους, εμείς το απαντάμε. Κύριε Μητσοτάκη, ελάτε με το δίκτυο, ελάτε με τους συνταξιούχους να μιλήσετε, να λύσουμε τα προβλήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, την ώρα που του τα λέτε εσείς αυτά, λέει ότι ξεκινά άσκηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει πόσοι από εσάς που έχετε χάσει αύξηση από τις αποδοχές σας από 1η-1η 25 λόγω προσωπικής διαφοράς θα τα βρει και θα σας αποδώσει τα μέγιστα. Υπάρχουν εκείνα τα δημοσιεύματα που λένε ότι και μάλιστα έχουν βγάλει και αριθμούς ποιοι θα πάρουν, πόσοι θα πάρουν από 100 μέχρι 250 ευρώ ανάλογα με το ύψος των μηνιαίων αποδοχών, ποιοι θα πάρετε, τι θα πάρετε, πόσα θα πάρετε μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, αν κάνουν αυτό που σας είπα πρώτο, να καταργήσουν. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, από τη στιγμή που υπάρχουν οι προτάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κατάργηση και ενσωμάτωση. Προσωπική διαφορά. Το είπα πρώτο απ' όλα. Τι είναι αυτά που γράφουν, τι λένε. Τίποτα. Ψέματα, κοροϊδία και δεν είμαστε πέτες. Προσέξτε, σας παρακαλώ, είναι δικά μας τα θέματα. Δεν είναι σύγχρονος τέτοιο. Αυτό δεν έλεγε το καταργήσει το νόμο κατ' ουγγαλού. Τα ξεχάσατε. Εμείς το λέγαμε. Δεν έβγαινε και φώναζε. Δεν έλεγε μην πάρουμε τα δώρα το 1,1 δις και κατήργησε το 1,1 δις το χρόνο. Τα ψίγουλα δεν επαναλαμβάνω. Σας τα είπα προηγουμένως. Άρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί είναι ο πρωθυπουργός χώρας. Δεν μπορεί να πλέον να παίζει με τους συνταξιούχους. Θα δει και το επόμενο αποτέλεσμα και θα είναι για αυτόν καταστροφή. Μην λέτε ψέματα, ελάτε να λύσουμε 2-3 ζητήματα. Δηλαδή η κατάρριψη της προσωπικής διαφοράς και το ΕΚΑΣ μαζί με τα δώρα. Είναι 3 ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Άμεσα. Για τα δώρα, νομίζω στην τελευταία συνέντευξή του υπάρχει απάντηση, κύριε Χατζόπουλε, ότι είναι κάτι το οποίο δεν κουβεντιάζεται, δεν συζητείται. Γιατί. Μετά και τι μας έλεγε το 19 ότι μην παίρνετε τα ψίχουλα το 1,1 δις. Εμείς τα λέγαμε. Δεν μπορώ να δείτε. Υπάρχουν άνθρωποι πλέον που είναι σοβαροί. Είναι και άνθρωποι που απαντήσατε λέγοντας ελάτε να σας πούμε ποια είναι τα θέματά μας, να ξέρετε αντί να πηγαίνετε σε ασκήσεις επί χάρτου για το τι θα βγάλετε, πώς θα το βγάλετε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, γιατί εδώ τα θέματα είναι καθημερινά και ξέρουμε τι μας γίνεται. Απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, την υγεία σας, να έχετε κι εσείς.